Λοιπόν. Καλησπέρα από το Καραϊσκάκι, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα ακόμα showtime του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Λαμία 4-0 και θέλαμε να πάρουμε ένα τίτλο, κύριε Σαστούρη. Άρχισε να μοιράζει τριάρες και τεσσάρες Ολυμπιακός και να μην τρώει γκολ. Με καπετάνιο όμως ο Κώστα Φορτούνη. Αυτό είναι γεγονός. Καταπληκτικό μας από τον Κώστα Φορτούνη, τον οποίο δυστυχώς κάποιοι ανάγκασαν να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Αλλά θα τα πούμε κάτι άλλο. Δεν τη παρούσε νομίζω τώρα, γιατί άμα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, θα δώσουμε αξία σε αυτόν που τον ανάγκασαν στα μαζί στην εθνική ομάδα και να σε εκείνον. Σε αυτού του πολλού. Σε αυτού του πολλού οι οποίοι αυτή τη στιγμή στερούν από την εθνική ομάδα η οποία παίζει με Ολλανδία και Γιβραλτάρ και για τα επόμενα παιχνίδια, το καλύτερο είναι να ποδοσφαιριστεί. Και το πιο φορμαρισμένο, όχι μόνο αυτό. Είναι ντροπή. Και το πιο φορμαρισμένο. Αλλά θα αφήσουμε. Λοιπόν, 4-0. Ένα σοου ακόμα του Ολυμπιακού, πολλέ φάσει, 4 γκολ. Φορτούνη σχετική εμφάνιση, σκόραρε, είχε 2 ασίστ, 2 δοκάρι. Τα έκανε όλα. Ένα Ολυμπιακό, ο οποίο παιχνίδι το παιχνίδι είναι καλύτερο. Και νομίζω ότι στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, γιατί πάμε σε διακοπή από αύριο, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Ολυμπιακό παίζει φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο, προσφέρει θέαμα και ο κόσμο του είναι πολύ χαρούμενο, φέρει το Καραϊσκάκι γεμάτο. Και χωρίς... Αυτό είναι το κέρδο. Και χωρίς να παίξει σκάρπα και χωρίς να παίξει του Σεφελαραπή, δύο παίκτες οι οποίοι μαζί αξίζουν εδώ στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι δεν είναι βαθμοί οι ποδοσφαιριστές. Ούτε ο σκάρπα λοιπόν του Σεφελαραπή έπεσαν. Έβαλε και όλο ο Ελκαμπή, σημαντικό για την, για την ψυχολογία του, γιατί είδε ότι το ήθελε το. Έτασε πολλές φάσεις μέσα. Ναι, καταπληκτικό. Νομίζω σημαντικό είναι ότι σκοράρει και πάλι ο Μασούρας που δείχνει να έχει ξεπουκώσει και νομίζω ότι αυτά τα γκολ θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός από τον Μπέκη που θα πέσει πιο πίσω. Και να σου πω και κάτι, να πούμε και το άλλο, γιατί σε αυτό το 4-2-2 που είναι ο Ολυμπιακός, ο Μασούρας είναι πολύ κομβικός και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και στις τηλεοπτικές εκπομπές, αυτό που χαμογελάει από εκεί πέρα πάνω ψηφίζει είναι ο Αλέφαντος. Ο οποίος έλεγε ο Αλέφαντος ότι για να μπορέσει να φανεί το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει σαν ποδοσφαιριστής ο Μασούρας, πρέπει να παίξει δίπλα στο φόρ. Μα και αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι ο Μασούρας και αυτή η θέση. Είναι ο δεύτερος επιθετικός κανονικά. Απλά όταν έπεσε ο Ολυμπιακός σύστημα 4-3-3, αναγκαστικά έπεσε στο πλάι γιατί είναι ένας πρόσωπος που βοηθάει πολύ στην πίεση και μαρκάρει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πες. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός πάει στη διακοπή. Οι πληροφορίες αναφέρουν πριν από λίγο το τελευταίο ρεπορτάζ ότι υπήρξε νέα προσέγγιση με τη Φιλαδέλφια Union για τον Καράντσα. Η Καράντσα δεν έκανε σημασία πώς το λέω καθένας, τον Αργεντινό επιθετικό. Καράντσα. Ναι, υπάρχει νέα επαφή και πιστεύουμε ότι αυτή η ιστορία μπορεί και να έχει θετική εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δηλώσει τη λίστα στην UEFA για το Europa League. Μείνετε συντονισμένοι στο YouTube του Ρεντάρωμα και στο ρεντάρωμα.gr γιατί εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Να είστε καλά.